τι εικόνα έχουμε με τους πληστηριασμούς, κυρία Μελακή? Είναι άσχημα τα πράγματα. Και εδώ λέμε στον κάθε πολίτη που μας ακούει, που είναι στην εκπομπή συντονισμένος, να βάλει νερό στο κρασί του και να νοικοκυρευτεί. Βεβαίως δεν θέλουμε να βρίσουμε να νοικοκυρευτεί και τι εννοούμε. Εννοούμε ότι αν έχει χρέη, ας πάει σε ένα επίσημο φορέα, ας πάει σε ένα κρατικό φορέα που είναι δωρεάν, να ενημερωθεί τι μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχει σωτηρία όταν μπορέσει να κάνει διαπραγμάτευση με τους νέους αγοραστές των δανείων, που είναι τα λεγόμενα κοράκια, που είναι τα λεγόμενα φαλς. Εμείς σαν ένας καταναλωτών Κρήτης έχουμε μια καλή πρόσβαση και κάνουμε διαμεσολάβηση σε καλό βαθμό. Μπορούμε να πούμε ότι πετυχαίνουμε και διαγραφή από 50 μέχρι 80% χρέους. Επομένως, όσοι έχουν βιωσιμότητα, όσοι μπορούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, ας κάνουν μια προσπάθεια να σώσουν το σπίτι τους. Αν θέλουν όμως να είναι ενοικιαστές, και αυτό είναι άλλο κομμάτι και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με ειδικούς. Μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι έχει γίνει αυτή την ώρα κάτι σαν μόδα, θα έλεγε κάποιος, να είσαι ενοικιαστής στο ίδιο σου το σπίτι για να μπορέσει να εξοφλείς το δάνειό σου, αυτό μου λέτε? Δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Όταν έχουμε ένα συνταξιούχο, ο οποίος είναι πάνω από τα 67 χρόνια και έχει μία σύνταξη της τάξης 500 ευρώ και χρωστάει 200.000, Δεν υπάρχει πιθανότητα σε όλο το βίο του να πληρώσει. Και γιατί να στριμωχτεί αυτός ο άνθρωπος όταν το σπίτι του, η αντικειμενική του αξία είναι 50.000. Ας το δώσει, είναι η δεύτερη ευκαιρία που επαγγέλλεται η κυβέρνηση, είναι ο τρόπος που ξελαφρώνει. Φτάνετε εσείς σε αυτό το σημείο, κυρία Μελάκη, σαν Ένωση Καταναλωτών, να λέτε ας το δώσει? Ναι, ας το δώσει. Δεν μπορεί όταν χρωστάει πάρα πολλά χρήματα και είναι 67 χρονών να τα δώσει. Δεν μπορεί να τα επιστρέψει. Μην αφήσει βάρη στα παιδιά του, διότι θα το κάνουν τα παιδιά του. Δηλαδή δεν θα δεχτούν το σπιτάκι αυτό που δυσκολεύεται τώρα ο συνταξιούχος να δώσει δόση. Δεν θα το δεχτούν, διότι θα ξεκινήσουν από το μηδέν τα παιδιά. Θα κάνουν αποποίηση, το οποίο δικαιούνται, και έτσι θα αρχίσουν μια νέα ζωή χωρίς βάρη. Μου λέτε ότι αυτά είναι τα νέα δεδομένα. Βάσει των όσων έχουν ψηφιστεί, πτωχευτικός κώδικας μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός ενδεχόμενα προσφυγής στη δικαιοσύνη, και ό,τι μπορεί να κάνει η δικαιοσύνη από τη δική της την πλευρά και ό,τι μπορείτε να κάνετε εσείς από τις ενώσεις. Αλλά δυστυχώς και για τους ανθρώπους με μεγάλη ηλικία, το καλύτερο είναι να δώσει το σπίτι του έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Βεβαίως, εμείς 10 χρόνια φωνάζαμε. Φωνάζαμε, ελάτε να μπούμε στις ευνοϊκές διατάξεις που ήταν κοινωνικός νόμος, ο γνωστός νόμος Κατσέλη. Ελάτε, 10 χρόνια. Κάναμε περιοδίες σε όλη την Κρήτη. Φωνάζαμε, ελάτε να σας εντάξουμε. Οι άνθρωποι βάζανε τα δικόγραφα κάτω από τα χαλιά, μας αγνοούσανε, αγνοούσανε όλη την νομοθεσία και τώρα δεν υπάρχει προστασία. Το να τους λιβανίζουμε με κάποιο τρόπο, με ευχολόγια. Εμάς δεν είναι της δική μας ειδικότητας. Εμείς λέμε τα νόμιμα και αυτά που πραγματικά σήμερα συμβαίνουν. Δηλαδή την αλήθεια, τι να λέμε στον κόσμο? Δώσε τη σύνταξή σου για να μένεις στο σπίτι? Όχι, δεν το λέμε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Αφού δεν αρπάξανε την ευκαιρία που τους έδινε ο νόμος Κατσέλη, τώρα μπορούν βέβαια κάποιοι οι οποίοι έχουν βιωσιμότητα του χρέους, δεν έχουν μικρό χρέος και έχουν μεγάλη ρευστότητα, μπορούμε εκεί να κάνουμε μία διαμεσολάβηση με τους καινούργους αγοραστές των δανείων, να διαγράψουμε χρέος και να κάνουμε μία υποφερτή, μία συγκεκριμένη δόση στον καθένα που έχει ανάγκη. Μάλιστα. Αλλά για όποιον δύο είναι οι δρόμοι, δηλαδή, ή κάνει μία εξοδικαστική διαμεσολάβηση και προσπαθεί να πληρώσει δόσεις κατά το δικό του μπορώ, η άλλη είναι παρετούμε και μένω στο ενίκιο, τι άλλο να κάνει. Μία πραγματικότητα και ένας δρόμος που πραγματικά, έτσι όπως ακούγεται, αλλά λέτε εσείς και επιλέγετε να το κάνετε, ότι είναι η σκληρή αλήθεια, ότι δεν χαϊδεύεις πια αυτιά, αλλά λες αυτή είναι η δύο δρόμοι, αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Έλληνας, ο οποίος χρωστά, ο κάθε καταναλωτής. Μα κυρία, το έχουμε δει, δηλαδή ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είχαν την υπερηφάνεια ότι και δεν πλησιάσανε κάποιο θεσμοθετημένο φορέα, μια ένωση καταναλωτών, κάποιο δικηγόρο, κατά το διάστημα που είχαμε την οικονομική κρίση και είχαμε τον νόμο Κατσέλη, και έχουμε ήδη δει
σπίτια τα οποία έχουν περάσει στις τράπεζες, οι πολίτες έχουν γίνει ενοικιαστές και τώρα έρχονται τα παιδιά τους και μας λένε πώς μπορούμε να αγοράσουμε το σπίτι των γονιών μας. Το έχουμε δει στην πράξη, γι' αυτό το λέμε. Μάλιστα. Λέμε πρακτικά πράγματα, λέμε χειροπιαστά πράγματα, δεν λέμε πράγματα να χαϊδεύουμε αυτιά και να λέμε φανταστικά. Δεν είμαστε εμείς πολιτικοί, είμαστε άνθρωποι της κοινωνίας και λέμε την πραγματικότητα.